Με ρυθμούς γελώνας προχωρούν αρκετά δημόσια έργα σε όλη τη χώρα, με τις καθυστερήσεις στην παράδοση των έργων να αφορούν και το νησί μας λόγω της πρατεταμένης αύξησης των τιμών των υλικών. Συνεπώς οδηγούμαστε σε μια βάλτωση στην εκτέλεση των έργων. Όλα τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί μέχρι τις αρχές του 22 δήμων και περιφερειών και έχουν αναλυφθεί με σημαντικές εκπτώσεις, είναι αδύνατον να αποπερατωθούν. Οι ανατιμήσεις των υλικών έχουν φτάσει σε πολλά πάνω του 80%. Σύμφωνα με το κατασκευαστικό κλάδο, η τελευταία αναθεώρηση τιμών των υλικών αφορούσε το πρώτο τρίμηνο του 2022, με την κατάσταση ωστόσο να επιδεινώνεται εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Έργα τα οποία είναι υπό εκτέλεση και το 2023, η έναρξη εργασιών ήταν το 2022. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις μειοδότησαν το 2021 ή 20 με άλλες τιμές υλικών και με άλλες τιμές ακόμα και των ημερομισθείων. Σήμερα αυτά τα έργα οδηγούνται λίγο είτε σε διακοπή εργασιών. Συνέπεια να δημιουργηθούν συνθήκες ασφυξίας σε δημόσια έργα δήμων και περιφερειών, τα οποία δημοπρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Πολλά έργα από τα παλιά δημοπρατηθέντα, κυρίως δήμων και περιφερειών, θα οδηγηθούν στη διάλυση ή τη δικαστική περιπέτεια, αφού οι αναθέτουσες αρχές θα οδηγήσουν τις εργολαβίες αυτές σε έκπτωση. Η κυβέρνηση πρέπει να μεριμνήσει για την κάλυψη ένα ποσοστού από τις μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν δοθεί στα υλικά, στα καύσιμα και στα εργατοτεχνικά μισθώματα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και την ενεργειακή κρίση. Την ανάγκη να υπάρξει γενναία αναθεώρηση τιμών τονίζει και ο τεχνικός κόσμος. Ως τεχνικό επιμελητήριο θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα για μια αναθεώρηση τιμών όλων των κατηγοριών των έργων και ειδικά των οικοδομικών. Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση του κόστους. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια γενναία αναθεώρηση ώστε να έρθουν εις πέρα στα έργα και στους δήμους και στις περιφέρειες. Διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα, και αυτό το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, πάντα ο τελικός παραλήπτης είναι οι πολίτες.